τιτανομαχία στον αέρα. Δείτε γιατί κανένας πιλότος F-22 δεν θα τα έβαζε με το ρωσικό SU-34. Αν βγάλουμε λοιπόν εκτός εξίσωσης το πολλά υποσχόμενο ρωσικό μαχητικό 5ης γενιάς SU-57, μιας και δεν έχει παραχθεί ακόμη σε μαζική ποσότητα, τα κορυφαία ρωσικά και αμερικανικά μαχητικά είναι τα αεροσκάφη F-22 Raptor και SU-34 αντίστοιχα. Αν και είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε έναν ξεκάθαρο νικητή, νέα δεδομένα αναφέρουν πως το ρωσικό υπερσύγχρονο τζετ έχει κάποια πλεονεκτήματα έναντι του αόρατου δολοφόνου του Πενταγώνου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Sukhoi SU-34 είναι ένα προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος εναέριας υπεροχής πολλαπλών ρόλων που αναπτύχθηκε με βάση τον υπάρχον σχεδιασμό του SU-27 Flanker. Αποκαλείται Flanker E από τον ΝΑΤΟ και είναι ευρέως γνωστό για την ικανότητά του να πραγματοποιεί εντυπωσιακούς ελιγμούς με υψηλή ταχύτητα. Από την άλλη, το F-22 Raptor είναι το καμάρι της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Είναι ουσιαστικά ένα F-35 με έμφαση στις αερομαχίες, ωστόσο για τις ΗΠΑ είναι τόσο σημαντικό στοιχείο που αποφάσισαν να μην το εξάγουν σε καμία χώρα, ακόμη και σύμμαχο. Είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο σύγχρονα τακτικά πολεμικά αεροσκάφη που έχουν αναπτυχθεί ποτέ. Είναι ευκίνητο, έχει μεγάλο βεληνεκές και πολύ χαμηλή παρατηρησιμότητα, δηλαδή υψηλό επίπεδο stealth. Το SU-35 από την άλλη σχεδιάστηκε ειδικά για αερομαχίες και όχι ως stealth jet και γι' αυτό διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ πυρός από το F-22, τα όπλα του οποίου αποθηκεύονται σε εσωτερικές εσοχές. Η The Eurasian Times τώρα, με την βοήθεια του αμυντικού ειδικού Alex Loki, κατήληξε στο συμπέρασμα πως σε μία μάχη σώμα με σώμα, το F-22 θα βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση απέναντι σε ένα ρωσικό SU-34, διότι πρώτον το jet της Μόσχας έχει βαρύτερο οπλισμό και δεύτερον το αμερικανικό jet δεν διαθέτει τεχνολογία IRST. Η τεχνολογία IRST είναι ουσιαστικά ένα σύστημα υπέρυθης αναζήτησης και εντοπισμού, το οποίο η αμερικανική πολεμική αεροπορία δεν πρόσθεσε στο F-22 λόγω προϋπολογιστικού περιορισμού. Για τον ίδιο λόγο, το μαχητικό δεν διαθέτει ραντάρ στα μάγουλά του, δηλαδή στην δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του μπροστινού τμήματος ατράκτου του. Το SU-34 είναι εξοπλισμένο με όλα αυτά τα συστήματα, αν όχι ακόμη περισσότερα, και κατ' επέκταση σε ένα σενάριο ενός εναντίον ενός μεταξύ των δύο αυτών αεροσκαφών, το καλύτερο που θα είχε να κάνει το F-22 θα ήταν να παραμείνει πέρα του οπτικού ορίζοντα του SU-34. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.